Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου, Θόδωρος Τουλγαρίδης, συμμετείχαν στη συνάντηση που προγραμματίστηκε σήμερα με πρωτοβουλία της Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεάνος Φωτίου με δημάρχους 203 Δήμων της χώρας για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα επιδότησης από εθνικούς πόρους της ίδρυσης και λειτουργίας νέων δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών. Ο Δήμαρχος Πατρέων δήλωσε πως ενώ ο Δήμος έχει ανάγκη από 3 τουλάχιστον νέους παιδικούς σταθμούς για να καλυφθούν οριακά οι ανάγκες των παιδιών, η κυβέρνηση χρηματοδοτεί μόνο την αναμόρφωση και ανακαίνιση σε υφιστάμενους σταθμούς δύο τμήματων προπολογισμού έως 75.000 ευρώ. Το επιπλέον προσωπικό και τα άλλα λειτουργικά έξοδα που απαιτούνται θα επιβαρύνουν τους Δήμους, δηλαδή τους Δημότες, και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο Δήμαρχος δήλωσε πως αρνήθηκε το Υπουργείο για ακόμα μία φορά τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζόμενων στους παιδικούς σταθμούς. Ο Δήμος Πατρέων θα πάρει και το σύνολο των χρημάτων. Το ζήτημα είναι ότι για να κάνουμε μία όμως πιο συγκροτημένη συζήτηση και όχι έτσι όπως γίνεται τώρα, θέλει όλα τα δεδομένα γιατί. Αλλιώς δεν κάνουμε σοβαρή συζήτηση, κάνουμε παρεμβάσεις οι οποίες και είναι ευνόητο εκεί που έχουμε τόσες απορίες γιατί τα δεδομένα δεν είναι σταθερά.